δεν έχουμε βγάλει. Να σας απαντήσω λοιπόν, γιατί δεν έχετε πάθει τίποτα. Αυτό είναι το ερώτημα. Ναι. Θα σας πω γιατί δεν έχετε κάνει. Γιατί το εμβόλιο, επειδή είναι σε στάδιο κλινικής έρευνας, διεξάγεται με βάση τη διπλή τυφλή μελέτη. Τι σημαίνει αυτό? Ότι κάποιοι θα πάρουν το εμβόλιο και κάποιοι θα πάρουν το λεγόμενο πλασέμπο. Δηλαδή, απλώς φυσιολογικό όρο. Όχι, όχι, μιλάω για το τώρα, αυτό... κυρία μου Μωρή. Παρακολουθήστε με. Για το τώρα με. Μιλάω, τώρα. Τώρα λοιπόν δεν μας κάνουν το εμβόλιο. Μέσα δηλαδή, εγώ όταν πήγα και έκανα το εμβόλιο, μου βάλαν πλασέμπο. Πού το ξέρετε? Ξέρετε τι λέει ο κατασκευαστής, να σας το πω επιλέξει. Επιλέξει, το λέει ο κατασκευαστής, δεν το λέω εγώ. Ναι. Ότι στην ομάδα εικονικού φαρμάκου δεν αναφέρονται παρενέργειες. Με βάση αυτό αφορά την έρευνα που έγινε, όχι το εμβόλιο που είναι στην αγορά. Όχι, δεν καταλάβατε. Όχι, όχι, δεν καταλάβατε. Κυρία Μωρή, μπορεί να μην το έχω καταλάβει εγώ. Εγώ τελείως αντίθετη τη γνώμη. Διαφωνώ ριζικά. Όχι, θέλω να ακούσω τον κύριο Καπραβέλο. Το είπατε αυτό που λέτε. Δεν διαφωνείτε μαζί μου. Είναι θέμα κατασκευαστή.